Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκαν εχθές οι φοιτητικές εκλογές με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας Δάπνου Δουφουκού να χάνει την πρώτη θέση μετά από 35 χρόνια και την πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας παράταξη της Κομμουνιστικής Νεολαίας να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Το μήνυμα των φοιτητικών εκλογών με την πασπουδαστική να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη μετά το 1986 είναι μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα αγώνα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει, να καταπνίξει τη φωνή των φοιτητών. Τα κόκκινα γαρίφαλα στις κάλπες είναι μήνυμα ελπίδας ότι οι φοιτητές με τη συλλογική τους δράση θα επιβάλλουν το δίκιο τους για τις σπουδές και το μέλλον που έχουν ανάγκη. Για άλλη μια χρονιά ωστόσο, οι φοιτητικές παρατάξεις δεν φαίνεται να συμφώνησαν στα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, με την ΔΑΠ να κατηγορεί την πασπουδαστική για πλαστογράφηση αποτελεσμάτων, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές φοιτητικές δυνάμεις αναγνωρίζουν την πλειοψηφική καταγραφή της παράταξης του ΚΚΕ. Η φοιτητική παράταξη Νέας Δημοκρατίας παραμένει πρώτη. Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν ορισμένοι να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών δεν νομίζω ότι βοηθάει στο να τονώσουμε την αξιοπιστία ενός θεσμού, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τρία τελευταία χρόνια λόγω του COVID δεν έχουν γίνει εκλογές, αλλά και εξαιτίας του ότι συνολικά οι φοιτητικές παρατάξεις δεν έχουν καταφέρει εδώ και πολλές δεκαετίες να οδηγηθούν στην συγκρότηση ενός ενίου οργάνου εκπροσώπησης. Κάθε τμήμα έχει ένα φοιτητικό σύλλογο. Όχι όσους βολεύει να έχει το αφήγημα κάθε χρεοκοπημένης ιδεολογίας. Οι σύλλογοι της πανσπουδαστικής δεν αναγνωρίζονται από καμία αρχή ή θεσμό και εκλογικές τους διαδικασίες χαρακτηρίζονται από πλήρη αδιαφάνεια. Από τους 274 φοιτητικούς συλλόγους, η ΔΑΠ δημοσιεύει επιλεκτικά αποτελέσματα 109 συλλόγων. Μάλιστα, από τα συγκεντρωτικά της ΔΑΠ λείπουν μεγάλες σχολές, όπως ο μεγαλύτερος φοιτητικός σύλλογος της χώρας, η Φιλοσοφική Σχολή Αθήνας. Ασχολίαστο αφήνουμε το γεγονός ότι στο μαγείρεμα ξέχασαν και στοιχειώδεις κανόνες αριθμητικής, όπως και ότι νοθεύουν ακόμη και τα αποτελέσματα που οι ίδιοι δημοσιεύουν. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στους φοιτητικούς κόλπους οι εκλογές του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, μόνο με την συμμετοχή των ΔΑΠ, ΠΑΣ αλλά και της φοιτητικής παράταξης ΠΑΝΚΣ, η οποία φαίνεται πως διατηρεί προνομιακές σχέσεις με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, στο οποίο ηγείται η πάλε ποτέ ισχυρή γυναίκα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Μιράντα Ξαφά. Η πλειοψηφία πάντως των φοιτητικών παρατάξεων δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα, μιλώντας για αποκλεισμούς. Οι φοιτητές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έπειτα από τρία χρόνια πανδημίας έστειλαν το μήνυμα. Καλησπερίζω την Αναστασία Γιάμαλη για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι ακούμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρα ανομίας και κέντρα παραβατικότητας. Τι δεν ακούμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Δεν ακούμε ότι στη φοιτητική λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ υπάρχει συνεχής πτώση της ποιότητας του φαγητού με σκοπό να αυξάνεται το κέρδος του εργολάβου και πως ποντίκια κάνουν σουλάτσο. Δεν ακούμε ότι οι φοιτητικές αστείες είναι ανεπαρκείς. Δεν ακούμε ότι η φετινή πρωτοετής είναι 17.000 λιγότερη από πέρυσι εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και ότι από Σεπτέμβρη, αφού η κυρία Κεραμέως φρόντισε να μείνουν κενές οι θέσεις, θα κοπούν άλλες 9.000. Δεν ακούμε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής που θέσπισε η κυρία Κεραμέως στα ειδικά μαθήματα αφορά εν μέσω πανδημίας έναν κόσμο ο οποίος δεν τα διδάσκεται στο σχολείο και αναγκάστηκαν οι οικογένειές τους να τα πληρώνουν σε φροντιστήρια. Θυμίζω την περίπτωση του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου για την αρχιτεκτονική. Δεν ακούμε ότι η κυρία Κεραμέως εξισώνει και προμοτάρει τα κολέγια αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία αντί να τα ενισχύσει με υποδομές και διδακτικό προσωπικό, επιλέγει να τους στείλει την πανεπιστημιακή αστυνομία. 400 ειδικοί φρουροί θα περάσουν τις πύλες 4 ιδρυμάτων μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές το επόμενο διάστημα και όπως μαθαίνουμε από δημοσίευμα της Καθημερινής με ημερομηνία 16/5 που επικαλείται υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα είναι και οπλισμένοι. Δεν ακούμε ότι την περασμένη εβδομάδα φοιτητές ξυλοφορτώθηκαν ακόμη και μέσα στο ΑΠΘΙΤΑ από τα ΜΑΤ. Δεν ακούμε ότι η κυρία Κεραμέως μειώνει τους εισακταίους και στα κεντρικά ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που ζει η μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών φοιτητών, βάζοντας το πονηρό δίλημα στις πιεσμένες από την ακρίβεια οικογένειες. Να στείλω το παιδί μου σε σχολή της περιφέρειας με κόστος τουλάχιστον 10 χιλιάρικα το χρόνο ή δίπλα από το σπίτι στο κολέγιο? Δεν ακούμε ότι ακόμη και τα δωρεάν συγγράμματα τίθενται ένα αμφιβόλο. Φαίνεται ότι όλα αυτά που δεν τα ακούμε εμείς, δεν τα ακούει ούτε η κυβέρνηση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τον καταποντισμό της επί 30 χρόνια πρώτης φοιτητικής παράταξης του κυβερνώντος κόμματος, είπε πως με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς, η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένει πρώτη. Αυτά ήθελαν να ακουστούν οι φοιτητές που με την ψήφο τους έβαλαν τέλος στην 30ετή κυριαρχία της ΔΑΠ. Καιρός να ακούσουν και να τα κατανοήσουν και οι κύριοι της κυβέρνησης. Λοιπόν.